Λοιπόν, υποκείμενα νοσήματα, καρκίνος, σοβαρό νόσημα. Όμως εγώ απόψε θέλω να στείλουμε και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Το ότι ένας ασθενής νοσεί από καρκίνο δεν σημαίνει ότι αν κολλήσει κορονοϊό θα έχει και άσχημη κατάληξη. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ο καρκίνος συγκαταλέγεται ανάμεσα στα νοσήματα τα οποία έχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης από την COVID-19. Mm-hmm. Και όταν λέμε σοβαρή νόσηση εννοούμε την ανάγκη νοσηλείας, την ανάγκη υποστήριξη σε μονάδα εντατικής φροντίδας, εννοούμε την ανάγκη για υποστήριξη, μηχανική υποστήριξη αναπνήσης, το θάνατο. Και βέβαια σαφέστατο ο καρκίνος είναι ένα από αυτά τα νοσήματα τα οποία κινδυνεύουν, οι ασθενείς που έχουν αυτό το νόσημα κινδυνεύουν πάρα πολύ από σοβαρή νόσηση από τον COVID-19, άρα και να πεθάνουν από COVID-19. Έχει υπολογιστεί ότι οι ασθενείς με καρκίνο, εάν προσβληθούν από τον κορονοϊό, έχουν ένα ποσοστό θνησιμότητας περίπου 10-33% ανάλογα με την σειρά στην οποία αναφερόμαστε. Όμως, ταυτόχρονα ο καρκίνος, ή μάλλον οι ασθενείς με καρκίνο, είναι μια εξαιρετικά ετερογενής ομάδα πληθυσμού. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα πρέπει το ιστορικό καρκίνο αυτόματα να συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης. Και φαίνεται ότι ο κίνδυνος αυτός συσχετίζεται πάρα πολύ με το χρόνο κατά τον οποίο ετέθη η διάγνωση του καρκίνου. Mm-hmm. Και σαφέστατα είναι πολύ μεγαλύτερος ο κίνδυνος όταν η διάγνωση έχει γίνει κατά τον τελευταίο χρόνο πριν από την νόσηση από COVID-19, όπου η πιθανότητα σοβαρής νόσησης είναι περίπου διπλάσια από εκείνη του γενικού πληθυσμού. Όταν όμως η διάγνωση καρκίνου ήταν 1-5 χρόνια πριν, τότε είναι ίσα-ίσα σχεδόν με τον κίνδυνο του γενικού πληθυσμού. Ενώ όταν η διάγνωση ήταν πάνω από 5 χρόνια πριν, τότε είναι το ίδιο με εκείνο του γενικού πληθυσμού. Κυρία Άρα Αγγελάκη, δεν σημαίνει το ιστορικό καρκίνο αυτόματα αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης. Είναι και πολύ σημαντικό αυτό που υπογραμμίζετε, γιατί πολλές φορές ο κόσμος κάνει συνειρμούς. Βλέπουμε εδώ πέρα μία λίστα με τα υποκείμενα νοσήματα αυξημένου και σοβαρού κινδύνου όσον αφορά την COVID-19. Και ο καρκίνος βρίσκεται βεβαίως στην πρώτη θέση. Αγγειοπάθειες, χρόνια νεφρική νόσος, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, σαχαρώδης διαβήτης, καρδιοπάθειες, παχυσαρκία, εγκυμοσύνη και κάπνισμα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή ο καρκίνος είναι μία νόσος που έχει ένα τεράστιο εύρος και για την μελέτη και για τη θεραπεία και για το όργανο που μπορεί να πλήξει στον ανθρώπινο οργανισμό, υπάρχουν καρκίνοι που στην περίοδο της πανδημίας είναι περισσότερο διαχειρίσιμοι εάν ένας καρκινοπαθής νοσήσει και από κορονοϊό? Δεν έχει να κάνει με το είδος του καρκίνου τόσο πολύ όσο με άλλους παράγοντες, γιατί δυστυχώς, όπως σας είπα, ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης συνδυάζεται με το ιστορικό καρκίνο. Mm-hmm. Όμως υπάρχουν σοβαρές διαβαθμίσεις και οι οποίες αυτές οι διαβαθμίσεις εξαρτώνται και από τα άλλα υποκείμενα νοσήματα τα οποία πιθανώς να έχει ο ασθενής με καρκίνο. Ευτυχώς ο καρκίνος παραμένει ακόμα νόσος των μεγαλύτερων ηλικιών και οι μεγαλύτερες ηλικίες συσχετίζονται και με την πιθανότητα ύπαρξης άλλων υποκείμενων νοσημάτων, όπως για παράδειγμα αγγειοπαθειών, νεφρικής ανεπάρκειας, καρδιοπαθειών, υπερτάσεως, περιστατικίας. Οπότε ο κίνδυνος αυξάνεται πολύ περισσότερο όταν συνυπάρχουν στον ασθενή με καρκίνο και άλλα υποκείμενα νοσήματα. Άρα αυτός είναι ένας παράγοντας που πρέπει να τον κρατάμε στο μυαλό μας πάντοτε, τι άλλα υποκείμενα νοσήματα μπορεί να έχει ο καρκινοπαθής. Εκτός από αυτό, πολύ μεγάλη σημασία έχει να κάνει και η φάση στην οποία βρίσκεται η νόσος του ασθενούς. Δηλαδή ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος όταν η νόσος είναι σε φάση εξέλιξης, mm-hmm. όταν η νόσος ενδεχόμενα είναι σε φάση ενεργού θεραπείας και είναι πολύ μικρότερος όταν ο ασθενής έχει νόσο η οποία είναι σε ύφεση ή έχει ολοκληρώσει τη θεραπεία του.
Άρα σαφέστατα είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τον κίνδυνο που διατρέχει ένας ασθενής με καρκίνο. Και σε κάθε περίπτωση είναι καλύτερο να συζητείτε αυτό με το θεράποντα γιατρό του, γιατί σαφέστατα υπάρχει πολύ μεγάλη διακύμανση σε σχέση με τον κίνδυνο που διατρέχει ο ασθενής όταν νοσήσει από COVID. Κυρία Αγγελάκη, ένα ερώτημα που έρχεται από τηλεθεατές αυτή τη στιγμή είναι τι γίνεται όταν ένας ασθενής βρίσκεται σε κύκλο σοβαρών χημειοθεραπείων. Χημειοθεραπείας μεγάλης βαρύτητας ή μεγάλης δόσης. Εδώ μιλάμε για νοσοκαταστολή που σίγουρα κάνει τον οργανισμό πάρα πολύ ευάλωτο, όχι μόνο στον κορονοϊό, αλλά στον οποιοδήποτε ιό, στην οποιαδήποτε λίμωξη. Αλήθεια είναι αυτό. Και υπάρχουν σχήματα διαφορετικής βαρύτητας ως προς την δυνατότητα να προκαλέσουν νοσοκαταστολή. Εμείς σήμερα μιλάμε για τις συμπαγείς κακοήθειες. Γενικά τα χημειοθεραπευτικά σχήματα τα οποία δίνουμε εμείς στους ασθενείς μας δεν συνοδεύονται από εξαιρετικά ψηλά ποσοστά νοσοκαταστολής σε σχέση, για παράδειγμα, με τη θεραπεία των λευχαιμιών, των λεμφωμάτων, που η νόση αυτή και λόγω του είδους της νόσου, αλλά και λόγω της θεραπείας, συνοδεύονται από πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης. Οι ασθενείς όμως με καρκίνο σαφέστατα υποβάλλονται και αυτοί πολύ συχνά σε χημειοθεραπευτικά σχήματα τα οποία είναι μεγάλης βαρύτητας, έχουν μεγάλη πιθανότητα να προκαλέσουν λευκοπαινίες, σοβαρή αιματολογική τοξικότητα, όμως σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να διακόπτεται η θεραπεία του ασθενούς ο οποίος υποβάλλεται σε αυτά τα χημειοθεραπευτικά σχήματα λόγω της πανδημίας. Και πάντοτε συστήνεται ο ασθενής με καρκίνο να είναι σε στενή επικοινωνία με τον γιατρό του, ούτως ώστε να λαμβάνει εξειδικευμένες και θα μπορούσα να το πω εξατομικευμένες οδηγίες σε σχέση με την περίπτωσή του, γιατί όπως σας είπα η αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο εξατομικεύεται πάρα πολύ με βάση πολλαπλούς παράγοντες τις οποίες λαμβάνει υπόψη ο θεράπων ογκολόγος και ο οποίος είναι δυνατόν σε συζήτηση με τον ασθενή να του δώσει τις βέλτιστες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της νόσης του. Κυρία Γελάκη, όσον αφορά τον εμβολιασμό, για έναν καρκινοπαθή πρέπει να υπάρξει, φαντάζομαι, μία συνεννόηση και μία ενημέρωση από τον ίδιο τον θεράποντα γιατρό του. Όμως, ακριβώς, παρακολουθώντας τα δεδομένα, συστήνεται ο εμβολιασμός στους καρκινοπαθείς. Σε ποιους καρκινοπαθείς δεν συστήνεται ο εμβολιασμός? Γιατί σίγουρα θα υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Οι ασθενείς με καρκίνο θα πρέπει να εμβολιάζονται. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ συχνές οι ερωτήσεις κατά πόσον ο εμβολιασμός είναι ασφαλής σε ασθενείς με καρκίνο, κατά πόσον είναι αποτελεσματικός και κατά πόσον όλα τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και είναι και ασφαλή για τους ασθενείς με καρκίνο. Εκείνο το οποίο έχει φανεί και αποτελεί πλέον οδηγία από όλες τις επίσημες επιστημονικές εταιρείες μας είναι ότι οι ασθενείς με καρκίνο θα πρέπει να εμβολιάζονται. Υπήρχαν στην αρχή αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον οι ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία μπορούν να αναπτύξουν αντισώματα όταν δεχτούν το εμβόλιο. Αυτό είναι πλέον λυμένο. Μπορούν όντως να αναπτύξουν αντισώματα, άρα τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά όταν χορηγούνται σε ασθενείς με καρκίνο. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστική αντένδειξη δεν υπάρχει παρά μόνο εάν οι ασθενείς κατά τη χρονική στιγμή που πρόκειται να εμβολιαστούν έχουν χαμηλά λευκά αιμοσφαίρια ή σε ασθενείς με σοβαρές αναφυλακτικές αντιδράσεις, οι οποίες αυτές θα πρέπει να αναφέρονται στο θεράποντα γιατρό. Άρα πρακτικά όλοι οι ασθενείς με καρκίνο θα πρέπει να εμβολιάζονται και βεβαίως θα πρέπει ο εμβολιασμός χρονικά να προγραμματίζεται κατά τη χρονική στιγμή εκείνη κατά την οποία τα λευκά αιμοσφαίρια του οργανισμού είναι σε φυσιολογικές τιμές, ούτως ώστε να αποφεύγουμε ανεπιθύμητα τυχόν συμβάματα. Η διαχείριση ενός περιστατικού COVID σε μία νεοπλασία φαντάζομαι είναι η ίδια με τη διαχείριση ενός περιστατικού που δεν έχει να κάνει με νεοπλασία. Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, ο εμβολιασμός σε ασθενείς με καρκίνο, όπως σας είπα, θα πρέπει να γίνεται
Και υπάρχουν ορισμένες συγκεκριμένες οδηγίες από τις επιστημονικές μας εταιρείες και μπορώ να αναφέρω μερικά παραδείγματα για τις θεραπείες οι οποίες λαμβάνουν αυτή τη στιγμή οι ασθενείς μας. Όπως για παράδειγμα οι ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν νοσοθεραπεία θα πρέπει να κάνουν κανονικά τον εμβολιασμό τους. Οι ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν ενδοκρινική θεραπεία επίσης δεν αναμένεται καμία μεταβολή της αποτελεσματικότητας ή της ασφάλειας του εμβολίου. Όταν οι ασθενείς λαμβάνουν ακτινοθεραπεία, δεν απαιτείται καμία διακοπή προκειμένου να γίνει ο εμβολιασμός. Όταν οι ασθενείς κάνουν ένα χειρουργείο, για ένα ογκολογικό χειρουργείο, θα πρέπει ο εμβολιασμός να γίνεται μερικές μέρες μετά την ανάρρωση του ασθενούς από το χειρουργείο, σε συνεννόηση βεβαίως με τον χειρουργό του. Οι ασθενείς που λαμβάνουν κορτικοστεροειδή, επειδή τα κορτικοστεροειδή πιθανώς να προκαλέσουν κάποια, προκαλούν νοσοκαταστολή, οπότε πιθανόν να μειώνεται η αποτελεσματικότητα του εμβολίου, τότε θα πρέπει να γίνεται συζήτηση με το θεράποντα γιατρό σχετικά με το χρονισμό κατά τον οποίο θα πρέπει να γίνει το εμβόλιο. Σε περίπτωση που ο ασθενής θα πρέπει να λαμβάνει τα κορτικοστεροειδή και δεν μπορούν να διακοπούν, τότε συστήνεται ακόμα και σε αυτούς τους ασθενείς ο εμβολιασμός, ακόμα και αν περιμένει κανείς μικρότερη αποτελεσματικότητα. Θα ήθελα επίσης να πω στις ασθενείς οι οποίες έχουν κάνει λεμφαδενικό καθαρισμό μασχάλης, ότι είναι καλύτερα να εμβολιαστούν στον άλλο βραχίωνα και όχι στο βραχίωνα ο οποίος είναι σύστοιχα με την χειρουργημένη μασχάλη, γιατί πιθανώς να προκληθεί κάποια λεμφαδενική αντίδραση και να αυξηθεί η πιθανότητα εμφάνισης λεμφιδήματος, μια ανεπιθύμητη ενέργεια την οποία δεν θα πρέπει να την έχουμε στην ασθενή μας και γι' αυτό το αποφεύγουμε. Ρωτάει τηλεθεατής αν αυξημένος κίνδυνος υφίσταται και για τα παιδιά με νεοπλασίες, όπως τους ενήλικες. Ναι, βεβαίως και τα παιδιά με νεοπλασίες είναι σε εξαιρετικά σημαντική ανοσοκαταστολή. Αυτή τη στιγμή όμως, εγώ τουλάχιστον δεν είμαι παιδίατρος, ίσως η κυρία Περδικογιάννη θα μπορέσει να σας πει περισσότερα. Θα το θέσουμε το ερώτημα. Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι δεν έχουν γίνει ακόμα μελέτες σε παιδιά. Οπότε σε παιδιά που δεν έχουν νεοπλασία. Για τα παιδιά με νεοπλασία θα ήθελα καλύτερα να τοποθετηθεί η κυρία Περδικογιάννη. Βεβαίως. Και θα το θέσουμε. Κυρία Περδικογιάννη, δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε και κατευθείαν. Ευχαρίστω. Εννοείται φαντάζομαι τον εμβολιασμό στα παιδιά με νεοπλασία. Δεν εννοώ τον εμβολιασμό, αν σε περίπτωση που ένα παιδί με νεοπλασία νοσήσει από κορονοϊό, αν έχει τον ίδιο κίνδυνο όσον αφορά τις συνέπειες με έναν ενήλικα και σίγουρα δεν έχει τον ίδιο κίνδυνο με ένα παιδί που δεν πάσχει από νεοπλασίες. Ναι, είναι αυξημένου κινδύνου για σοβαρότερη νόσηση τα παιδιά με νεοπλασίες, ιδιαίτερα αυτά που λαμβάνουν σοβαρή ανοσοκαταστολή, όπως συμβαίνει και στους ενήλικες. Ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου και αυτά τα παιδιά, όπως συμβαίνει και στους ενήλικες. Τώρα, ανάλογα με το είδος της νεοπλασίας και το βαθμό της ανοσοκαταστολής που προκαλείται σε κάθε περίπτωση και ανάλογα με το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται, υπάρχει και μια διαφοροποίηση στη σοβαρότητα της νόσης που μπορεί να προκύψει. Αυτά από την πλευρά του παιδιάτρου, χωρίς να είναι ειδική παιδόγκολο. Λοιπόν, κλείνοντας, κυρία Αγγελάκη, είναι. Βεβαίως. Να προσθέσω κάτι. Είναι ότι πολλές φορές οι ασθενείς μας έρχονται και εκφράζουν ανησυχία σχετικά με το είδος του εμβολίου το οποίο πιθανόν να λάβουν. Και εγώ τουλάχιστον το μόνο που μπορώ από τη θέση αυτή να πω είναι ότι μέχρι τώρα κανένας επιστημονικός οργανισμός δεν έχει προκρίνει την χορήγηση ενός τύπου εμβολίου έναντι ενός άλλου, που εννοείται από τα εμβόλια τα οποία είναι υπάρχουν σε διάθεση. Τώρα. Είτε για ασθενείς με καρκίνο είτε για άλλα άτομα. Οπότε οι ειδικοί συστήνουν ότι η λήψη του εμβολίου μόλις διατεθεί είναι πολύ πιο σημαντική από την αναμονή για ένα συγκεκριμένο εμβόλιο. Επειδή ακριβώς η πιθανότητα σοβαρής επιπλοκής από τον εμβολιασμό είναι πολύ μικρότερη από την πιθανότητα σοβαρής επιπλοκής από την νόσηση από COVID-19. Και ένα τελευταίο είναι αυτό που συμβαίνει δυστυχώς πολύ καρκινοπαθείς, που φοβούμενοι ότι μπαίνοντας σε ένα νοσοκομείο για τον επανέλεγχό τους, για το τακτικό ραντεβού τους, μπορεί να κολλήσουν. Υπάρχουν και αυτά τα περιστατικά και θέλω γρήγορη απάντηση, κυρία Αγγελάκη, για να προλάβουμε. Υπάρχουν και αυτά τα περιστατικά ανθρώπων που σταματούν τη θεραπεία. Έχει καταγραφεί τέτοιο περιστατικό και στη χώρα μας. Δυστυχώς έχουν καταγραφεί τέτοια περιστατικά.
Πολλοί ασθενείς φοβούνται να προσέχουν στις υπηρεσίες υγείας και αυτό συμβαίνει όχι μόνο για τους ασθενείς με καρκίνο αλλά και για ασθενείς με άλλα μη μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως για παράδειγμα με τους ασθενείς με καρδιοπάθειες, με τους ασθενείς με νεφροπάθειες. Και η σύσταση σε όλους αυτούς τους ασθενείς θα πρέπει να είναι, και αυτό λέγεται με κάθε δυνατό τόνο, να μην σταματούν καμία δραστηριότητα η οποία σχετίζεται είτε με τη θεραπεία τους είτε με τον προληπτικό τους έλεγχο. Και μάλιστα σε μία έρευνα την οποία έκανε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, φάνηκε ότι από την αρχή της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο οι υπηρεσίες μη μεταδοτικών νοσημάτων διαταράχθηκαν στην πλειοψηφία των χωρών, των ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες συμμετείχαν στην έρευνα, και ότι τη μία από τις τρεις χώρες διακόπησαν μερικά ή πλήρως οι υπηρεσίες για τον καρκίνο. Και αυτό δυστυχώς είχε σαν αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια να περιμένουμε πολύ περισσότερους θανάτους από καρκίνο, οι οποίοι θα είχαν προληφθεί εάν οι υπηρεσίες αυτές λειτουργούσαν κανονικά. Άρα η σύσταση προς τους ασθενείς μας είναι, πρώτον, να μην διακόπτουν την ενεργό τους θεραπεία πάντοτε σε συνεννόηση με το θεράποντα γιατρό τους. Δεύτερον, να μην παραλείπουν τα follow-up πάντα σε συνεννόηση με το θεράποντα γιατρό και να μην παραλείπουν τους προληπτικούς τους ελέγχους, ούτως ώστε να αποφύγουμε την εμφάνιση νεοπλασιών σε προχωρημένο στάδιο, οι οποίες θα είχαν προληφθεί και θα είχαν αντιμετωπιστεί πολύ πιο αποτελεσματικά εάν είχαν διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο. Άρα το μήνυμα που θα θέλαμε να περάσουμε είναι: οι ασθενείς με καρκίνο θα πρέπει να εμβολιαστούν, δεν θα πρέπει να ξεχνούν την αντιμετώπιση της νόσου τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η οποία θα πρέπει να συνεχίζεται κανονικότατα, πάντοτε σε στενή συνεργασία και συνεννόηση με το θεράποντα ογκολόγο. Κυρία Αγγελάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε εδώ στην εκπομπή Ωρα Αιχμής. Σας εύχομαι καλή δύναμη και στα νέα σας καθήκοντα. Και να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Κοσμήτωρα για την εξαιρετική, το είχα πει και προηγουμένως και εκτός της εκπομπής, αλλά το λέω και δημόσια, πραγματικά είναι μια εξαιρετική ευκαιρία και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει να βγούμε προς τα έξω και να μιλήσουμε στον κόσμο με μηνύματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτός ήταν και ο στόχος μας. Και ο κύριος Κοχιαδάκης, όταν πριν από 1,5 μήνα μου έδωσε την ιδέα, μου είπε: είναι πολύ σημαντικό να έχεις εξαιρετικούς επιστήμονες και να μπορούν οι ίδιοι τηλεθεατές να θέσουν ερωτήματα σε αυτούς, ειδικά αυτήν την περίοδο της πανδημίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ, κυρία Αγγελάκη. Να είστε καλό καλά. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.